είναι ότι πράγματι υπάρχει μια ειλικρινή θέση μεταμέλειας, την οποία νομίζω ότι θα την εκφράσουν, όσο μπορούν βέβαια να την εκφράσουν, διότι βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα δυσάρεστο περιστατικό. Δεν μπορεί κανένας να το παραβλέψει αυτό, αλλά θεωρώ ότι έχουν εκφράσει ήδη και στην προδικασία με τις απολογίες όλοι οι κατηγορούμενοι αυτήν την όποια μεταμέλεια μπορούν να εκφράσουν σε αυτό το χρόνο που την εκφράζουν και θα την επαναλάβουν και θα την εκφράσουν εκ νέου και σε αυτό το δικαστήριο. Εγώ από την επισκόπηση, την ενδελεχή θα έλεγα επισκόπηση του πλήρους, θα ξαναπώ, αποδεικτικού υλικού, ότι υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν αποδεχθεί ότι κατέφεραν χτυπήματα και υπάρχει και μια ομάδα κατηγορουμένων η οποία είχε έναν πιο περιφερειακό, θα χαρακτήριζα, ρόλο και ενδεχομένως, αυτό θα προκύψει από την αποδεικτική πάντα διαδικασία, ενδεχομένως να είχαν και έναν πιο περιφερειακό, πιο απομακρυσμένο ρόλο από την κύρια πηγή των γεγονότων. Αυτό είναι ακριβώς που θα αξιολογηθεί στην παρούσα δίκη και επαναλαμβάνω ότι θεωρώ και εγώ, ως συνήγορος που ασχολούμαι με αυτές τις υποθέσεις, ότι το αποδεικτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί είναι μοναδικό. Έχουν αναλυθεί, σας λέω, μέχρι τα πατάκια των αυτοκινήτων και το DNA και πού βρέθηκε αίμα, πού δεν βρέθηκε, έχουν αξιολογηθεί τα πάντα. Είναι μια υπόθεση η οποία θα δικαστεί, θα έλεγα, υπό υποδειγματικές συνθήκες και φυσικά θα απολαύσουμε όσοι θα συμμετάσχουμε μια δίκαιη δίκη. Ξεκινάει μια μακρά διαδικασία. Ελπίζω να υπάρξει νομικός πολιτισμός. Ήταν ο οδηγός στο τελευταίο αυτοκίνητο, δεν εξήλθε καθόλου και αυτή είναι η θέση του από την πρώτη στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι πήγε και παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία χωρίς να έχουν εξιχνιαστεί τα στοιχεία του ή η πινακίδα του αυτοκινήτου του, επειδή ήθελε να συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και να πει τα πράγματα όπως και αυτός από τη δική του πλευρά τα έζησε. Δεν τον γνώριζε κανείς. Δεν τον γνώριζε κανένας, δεν ήταν μέλος του συνδέσμου, τον πήρε ένας εκ των κυρίων συγκατηγορουμένων και τον παρακάλεσε να παίξει το ρόλο του ταξιτζή. Τώρα μιλάει η δικαιοσύνη, θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Τα ισόβια να γίνουν πραγματικά ισόβια. Όλη τους τη ζωή μέσα στη φυλακή. Και οι 12. Το ίδιο. Τα παιδιά τα ισόβια να γίνουν ισόβια. Δεν το συζητάμε καν. Έχουν γίνει τόσα εγκλήματα. Είναι η πρώτη υπόθεση στην καριέρα μου που στο δύσκολο βήμα του υποστηρικτού της κατηγορίας, γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο βήμα. Εγώ σέβομαι τεκμήρια θότος και απαιτώ πολλές φορές να το σέβονται, μάλλον όλες τις φορές, και οι αντίδικοι όταν είμαι υπερασπιστής. Δεν έχω συναντήσει 12 ανθρώπους. Ενώ η ιατροδικαστική έκθεση της κυρίας Κοβάτση αναδεικνύει συμπεριφορές περισσότερων ώστε τελικά να χάσει τη ζωή του το αείμνηστο αυτό παιδί. Συγκεκριμένα μια πολτοποίηση στο κεφάλι του, στην κυριολεξία, από σίδερα, χτυπήματα από σίδερα, από ξύλα. Ένα κατακρουργημένο σώμα από μαχαίρια, μαχαίρια καραμπίτ, που όποιος ασχοληθεί στο λεξιλόγιο θα βρει τι είναι. Δρεπάνια. Και να είναι 12 κατηγορούμενοι και ούτε ένας από αυτούς να μην δέχεται ότι έχει κάνει έστω και ένα χτύπημα. Ούτε ένας από αυτούς να μην λέει, λες και είναι συνεννοημένη η δική μου κρίση και η κρίση των οικογενειών των θυμάτων, είναι ότι είναι συνεννοημένοι και έχουν έτσι λάβει και συμβουλές. Κανένας να μιλεί ότι το έκανε κάποιος άλλος. Εκείνο το οποίο ζητήσαμε στην ανάκριση και δεν έγινε δεκτό, όπως επίσης έχω πει για μια τυχή επιλογή να γίνει μια άλλη δίκη για τα όπλα με ένα μόνο κατηγορούμενο, με αυτόν τον τρόπο μείναμε μόνο στα δικήματα της ανθρωποκτονίας και των δύο αποβιρών ανθρωποκτονίας και δυστυχώς δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και για κεκριμένη κατοχή όπλων, που είναι κακουργήματα και τα δύο και επισύουν πολυετής καθήρυξης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, για το ένα αδίκημα πλέον, γιατί το άλλο υπάρχει ένα αιωνίδιο δικασμένο αφού εκρίθηκε και χαρακτηρίστηκε πλημέλημα, δυστυχώς εκεί αυτό το αδίκημα δεν μπορεί με συμπληρωματική δίωξη να εκδικαστεί με αυτούς τους κατηγορουμένους. Για το αδίκημα όμως της εγκληματικής οργάνωσης, και εγώ και οι οικογένειες των παιδιών, αλλά νομίζω και οι δικαστές στο τέλος και οι ένορκοι θα έχουν την άποψη ότι πρέπει να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη και να γίνει μια νέα δίκη μόνο για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Στην υπόθεση αυτή υπάρχουν υποκειμενικά στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και υπάρχουν και ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία. Τα αντικειμενικά στοιχεία είναι τα αποτυπώματα και η έρευνα του DNA.
Είχαμε μια εξαίρετη ανακριτή, την κυρία Ελιοπούλου, η οποία έκανε εξαίρετη δουλειά. Πιθανώς να μην έχουν χτυπήσει όλοι. Όμως, αν βοηθούσαν τη δικαιοσύνη, υπάρχουν στοιχεία για όλους τους κατηγορουμένους.